οι εκλογές του επιμελητηρίου έληξαν. Ο κύριος Δαμούλος είναι ο νέος πρόεδρος, ο οποίος συνεχίζει βέβαια τη θητεία του. Λοιπόν, χθες ο κόσμος του επιχειρήν της Αργολίδας επέλεξε τη καινούργια διοίκηση του επιμελητηρίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον επιχειρηματικό κόσμο. Θέλω καταρχήν να συγχαρώ τους νικητές στην παράταξη του Φώτη του Δαμούλου, όλα τα παιδιά που έδωσαν τη μάχη. Θέλω να συγχαρώ τον Θοδωρή τον Βασιλόπουλο, γιατί ήταν ένας κόσμιος αγώνας, πραγματικά, ο οποίος οδηγεί σε μια νέα διοίκηση του επιμελητηρίου, αρκετά ανανεωμένη σε σχέση με την προηγούμενη, περίπου 50%, αν δεν κάνω λάθος, η οποία θα δώσει τη μάχη σε ένα δύσκολο χώρο που επιχειρήνει στη χώρα. Εμείς, σαν Περιφέρεια Πελοποννήσου, θεωρούμε το επιμελητήριο έναν από τους πιο στενούς μας συνεργάτες. Εδώ στην Αργολίδα κάνουμε πάρα πολλά πράγματα με τη διοίκηση του επιμελητηρίου. Σας θυμίζω ότι οι δύο εκθέσεις που κάνει η Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, η Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας στην Ερμιονίδα και στο Φουγάρο για τα τοπικά προϊόντα γίνονται σε συνεργασία με το επιμελητήριο. Ήδη τρέχει μια έρευνα μαζί με το επιμελητήριο που αφορά την κοινωνική ευθύνη για να δούμε πόσο βοηθάμε σήμερα. Κάνουμε πάρα πολλά πράγματα μαζί. Και θα συνεχίσουμε να κάνουμε πράγματα μαζί. Για μένα είναι ιδιαίτερη χαρά. Πρέπει να πω ότι και οι δύο μονομάχοι εντός εισαγωγικών του επιμελητηρίου τυχαίνει να είναι φίλοι μου και ο Φώτης ο Δαμούλης, με τον οποίο πέραν της φιλίας μας έχουμε μια σταθερή συνεργασία τα 5 τελευταία χρόνια και είναι μεγάλη μου χαρά που θα συνεχιστεί αυτή η συνεργασία. Αλλά και ο Θοδωρής ο Βασιλόπουλος που μας συνδέουν μια μακρά φιλία από τα φοιτητικά μας χρόνια. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό που άνθρωποι σαν αυτούς μπορούν να συνεργαστούν. Και λέω μπορούν να συνεργαστούν γιατί το πιστεύω. Και τι εννοώ. Δεν υπάρχουν περιθώρια και δεν περισσεύει κανείς. Θεωρώ λοιπόν ότι οι άνθρωποι που έχουν την αγωνία για το επιχειρήν στον τόπο μας πρέπει να ενώσουν προσπάθειες. Πρέπει να υπάρξει συνεργασία μεταξύ τους και με διαφορετικές απόψεις, οι οποίες ξέρετε, οι διαφορετικές απόψεις οδηγούν μπροστά, δεν πάνε πίσω. Η σύνθεση των διαφορετικών απόψεων για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και εγώ και ο Πέτρος Στατούλης και όλοι μας είμαστε εδώ για να συνεργαστούμε αύριο με όλα τα επιμελητήρια της περιφέρειας. Εγώ προσωπικά με το επιμελητήριο της Αργολίδας θα συνεχίσω να συνεργάζομαι, γιατί θεωρώ ότι το επιμελητήριο Αργολίδας είναι ένας βασικός παράγοντας για ένα νέο επιχειρήν που θα στηρίξει τους νέους ανθρώπους στον τόπο μας, που θα δώσει μια νέα υπεραξία στην περιοχή μας και που μαζί με όλους μας θα βοηθήσει τον Αργολιδέα πολίτη, τον πολίτη της Αργολίδας να ξαναεπιχειρήσει, να χαμογελάσει, να ξαναπάει τον τόπο μπροστά. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους εκλεγέντες, θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσους πήραν την ευθύνη, την ανάληψη της ευθύνης να συμμετέχουν σε αυτές τις εκλογές. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε σε αυτόν τον τόπο είναι η συμμετοχή νέων ανθρώπων σε εκλογές και εδώ υπήρχαν πολλοί νέοι άνθρωποι. Μπράβο τους για τον αγώνα που έδωσαν. Εύχομαι η επόμενη μέρα να τους βρει όλους μαζί και το επιμελητήριο Αργολίδας να τιμήσει για μια ακόμα φορά, όπως κάνει τα προηγούμενα χρόνια, να τιμήσει το ρόλο τον οποίο το έχουν οι επιχειρηματίες της περιοχής.